Τώρα θα συνδεθούμε με κάτι που θυμίζει πάλι X-Factor και δεν είναι κάποιος από τους κριτές. Έχει αλλά... διλέξει όμως εντυπώσεις. Βεβαίως, γιατί είναι ο Άρης ο Μακρύς. Πού είσαι, Άρη μου, κούκλε μου όμορφε. Τι γίνεται, παιδιά. Αγόρι μου τρελό, έχεις κλέψει τις εντυπώσεις, έχεις τρελάνει κόσμο στο X-Factor. Αρέσεις πάνω, αρέσεις κάτω. Τι γίνεται, όλα καλά. Όλα καλά, αγάπη μου, εσύ. Λιποθύμησαν οι γυναίκες του κοντρόλ. Ωραία, μια χαρά. Τι λέτε τώρα, να έρθω άμα είναι να τη δώσω το φίλι της ζωής. Έλα. Αμέσως βλέπω. Είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Βέβαια. Θέλω να σου πω ότι έχεις κλέψει τις εντυπώσεις και χθες το λέγαμε ότι η παρουσίαση του X-Factor είναι πραγματικά μια έκπληξη. Δεν ξέρω εσύ πώς το εκλαμβάνεις αυτό, αν είχες προετοιμαστεί για όλο αυτό το project. Αλλά πες μας τα δικά σου συναισθήματα και οι πρώτες εντυπώσεις. Ποιες είναι? Γενικά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια κι εγώ. Χαίρομαι γι' αυτό πάρα πολύ. Ενώ με τιμά και με κάνει να αισθάνομαι όμορφα. Γιατί όταν ακούς καλά λόγια για τη δουλειά σου, εννοείται ότι αυτό σου δίνει boost για να συνεχίσεις. Η δικιά μου προετοιμασία δεν υπήρξε ουσιαστικά. Όταν πήρα αυτή την πρόταση και σκεφτόμουν πώς θα το χειριστώ και πώς θα το προσεγγίσω, ουσιαστικά δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ. Αποφάσισα κατευθείαν να είμαι ο Άρης που ξέρω, που ξέρουν οι φίλοι μου, που ξέρει η οικογένειά μου, και να μην παριστάνω κάτι άλλο, να μην μιμηθώ κάτι άλλο. Εμείς ξέραμε ώστε ότι... να είμαι πιο safe εγώ. Ναι, ξέραμε όλοι ότι διαθέτεις μια σπουδαία φωνή. Είσαι από τους νέους εκπροσώπους του τραγουδιού που έχεις μια σπουδαία φωνή. Και εγώ σε είδα και σε musical, είσαι καταπληκτικός. Εγώ δεν ήξερα, να σου πω την αλήθεια, και δεν περίμενα τόσο καλά το κομμάτι της παρουσίασης και το πώς πλησιάζεις τους παίκτες. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω? Κάνεις παρέα με τα παιδιά πριν βγουν στη σκηνή? Γιατί φαίνεται σαν να αποκτάς μια οικειότητα μαζί τους. Ναι. Κάνω πολύ παρέα. Και off camera, όταν είμαστε, κάθομαι, τους μιλάω, τους ρωτάω ποιοι είναι οι στόχοι τους, τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν από το show, τι έχουν κάνει στο παρελθόν. Γενικά θέλω να αποκτήσω μια επαφή μαζί τους, μια σχέση μαζί τους, γιατί εγώ θα αισθανθώ καλύτερα σε αυτό on camera. Είναι ένας δικός μου τρόπος προσέγγισης για να μπορέσω εγώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου και να έρθω σε καλύτερη επαφή με τα παιδιά. Φαντάζομαι έτσι κι αλλιώς αυτός είναι ο ρόλος μου στο backstage. Φαντάζομαι αυτό χαλαρώνει και τα παιδιά που θα έχουν πολύ άγχος, βέβαια, έτσι. Η επαφή και να κάνετε και λίγη πλάκα. Αυτό είναι ο ρόλος μου. Δεν είναι συναισθηματικά το παίρνω και θεωρώ ότι ο ρόλος μου στο backstage είναι να πάρω λίγο την αγωνία των παιδιών, το άγχος τους. Και να μην είμαι απλά ένας παρουσιαστής που απλά τους στέλνει στο stage και τους λέει καλή επιτυχία. Ωραία. Και απλά μετά τους υποδέχεται. Άρη, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχουν προχωρήσει τα επεισόδια, έχετε γράψει και παραπάνω επεισόδια από ό,τι έχουμε δει εμείς στον αέρα. Υπάρχει μια στιγμή που θες να μας περιγράψεις που, ας πούμε, δεν μπορούσες να σταματήσεις τα γέλια και να ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, ή κάποια στιγμή που ένιωσες ενδεχομένως και άβολα και περίεργα? Εντάξει, καλά, για να μην μας σταματάνε τα γέλια έχω να σου πω πολλές φορές, αλλά δεν θα σου πω καμία, γιατί θα σε βάλω να τις δεις όλες. Θα περιμένουμε. Άκουσες κάποια φωνή από αυτές που έχουν περάσει μέχρι στιγμής, γιατί τώρα όντως έχουν προχωρήσει τα επεισόδια, που πραγματικά και εσύ να είπες ότι ναι, έχουμε βρει το X-Factor, γιατί και το δικό σου αυτή είναι μουσικό. Ναι. Την έχεις ανακαλύψει. Ναι, έχω ακούσει όχι μία φωνή. Αγόρι όχι μία κορίτσια, τέτοια, αγόρι, έχω ακούσει δύο-τρεις. Δύο κοπέλες και ένα αγόρι σίγουρα. Μάλιστα. Μη σου πω δύο και δύο μάλλον. Α, ήδη δηλαδή περιμένουμε τέσσερις φωνές που θα μείνουμε άφωνοι. Πολύ καλές φωνές, ναι. Θες στο επεισόδιο παρατηρήσαμε. Γενικά δεν είναι μόνο αυτές οι τέσσερις που έχω στο μυαλό μου. Είναι και άλλες. Είναι πολύ καλό το υλικό γενικά που έχουμε φέτος, το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί, και με ξαφνιάζει ευχάριστα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά talent shows τα τελευταία χρόνια και το ένα μετά το άλλο συνέχεια, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι φωνές πάνε σε αυτά και πόσες πια έχουν μείνει. Πόσες ακόμα, ναι. Είχα εγώ. Αλλά ευτυχώς υπάρχει πολύ, πολύ καλό υλικό φέτος στο X-Factor. Αυτό φάνηκε και φάνηκε και από τις συμμετοχές και έτσι κι αλλιώς υπάρχει μέλλον. Και σήμερα έχουμε επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, X-Factor. Θα δούμε πάρα πολλές ωραίες φωνές και φωνές που έχουν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, όπως είδαμε και χθες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Όποτε θες, παίρνε και το πλατό, γιατί έχουμε κάποιο request από το control γενικότερα να είσαι εδώ παρόν ζωντανός. Για πείτε. Είναι σε σχέση και με τραγούδι και με τεχνητές αναπνοές.
Έχει διπλό. Α, μάλιστα, ωραία. Θα τα κάνουμε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλός, ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Φιλάκια. Εγώ, να είστε καλά.